Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Πάτρα TV. Έσπασαν τζαμαρίες στην Αγίου Νικολάου άτομα που φορούσαν κουκούλες και συμμετείχαν στην πορεία που έγινε το απόγευμα για την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Έσπασαν τζαμαρίες στην Αγίου Νικολάου άτομα που φορούσαν κουκούλες και συμμετείχαν στην πορεία που έγινε για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι κουκουλοφόροι έσπασαν τις τζαμαρίες στο Ζάρα και στο Max & Spencer, ενώ έγραψαν συνθήματα στο κατάστημα της Vodafone αλλά και στο κατάστημα της Benetton. Συνέχισαν την πορεία στην οδό Μεζόνος, δεν προχώρησαν προς τα ούτως ή άλλως κλειστά γραφεία της Χρυσής Αυγής και ανεβαίνοντας τη Γούναρη κατέληξαν στην πλατεία Γεωργίου. Φώνασαν συνθήματα κατά του φασισμού και ζητούσαν το κλείσιμο όλων των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική, ενώ η μη εμφάνιση των δημιουργιών ΜΑΤ, μια τακτική που εφαρμόζεται τα δύο τελευταία χρόνια, απέτρεψε πιο σοβαρά επεισόδια. Στην πορεία συμμετείχαν 400 περίπου άτομα. 4 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Πορεία στο κέντρο της πόλης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας για τα 4 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Γεωργίου και διήλθε από τους δρόμους Κορίνθου, Ζαΐμ, Μεζόνος, Γούναρη, Κορίνθου με κατάληξη την πλατεία Γεωργίου. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του φασισμού και ζητούσαν το κλείσιμο όλων των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική. Στην πορεία συμμετείχαν 400 περίπου άτομα. Αλλάζουμε θέμα. Θανατηφόρο τροχαίο χθες στην 111. Έχασαν τη ζωή τους 2 άτομα. Συνελήφθη 37χρονος. Στο τροχαίο σκοτώθηκαν επί τόπου ένας άνδρας 63 ετών και η αδελφή του ετών 64. Το δυστύχημα συνέβη όταν το όχημά τους συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης μικρό φορτηγό που οδηγούσε 37χρονος και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αυλάκι ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό για τον δύο. Ο 37χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και διενεργείται προανάκριση από αστυνομικούς. Το δυστύχημα συνέβη στην 111, στην Πατών Τρυπόλεως, κοντά στη Δάφνη. Τροχαίο σοκ το μεσημέρι στην Ελευθερίου Βενιζέλου τώρα. Για ταχύ έπεσε πάνω σε ποδηλάτισσα που περίμενε στο φανάρι. Σώθηκε από θαύμα. Η γυναίκα περίμενε από το ποδήλατο της στο φανάρι Ελευθερίου Βενιζέλου και Σολομού και μάλιστα πίσω από μια κολόνα φωτισμού. Ο οδηγός ενός Citroën Sen4 κατέβαινε την Ελευθερίου Βενιζέλου, ήταν για άγνωστο λόγο. Έχασε τον έλεγχο του οχήματος, αυτό έστρεψε αριστερά και καρφώθηκε στο διάζωμα στο σημείο που βρισκόταν η ποδηλάτισσα. Η γυναίκα τραυματίστηκε, βρέθηκε αιμόφυρτη στο έδαφος και επικράτησε πανικός. Κύριε Κοζιώτη. Ήταν εμπαρκασμό το ποδηλατάκι με την κοπέλα. Και το αυτοκίνητο και η άγνωστη αιτία ήρθε και έπεσε πάνω της. Καλά που ήταν η κολόνα μπροστά, γιατί αλλιώς την έλυνα τελείως. Στην κυριολεξία σώθηκε από θαύμα λόγω της κολόνας, ωστόσο ήταν τραυματισμένη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Και μόνο η εικόνα του ποδηλάτου αποδεικνύει πως η γυναίκα γλίτωσε τα χειρότερα. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομία και βυθιστική, ενώ η κυκλοφορία στην οδό διεκόπη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν φανερά σοκαρισμένος και όπως έλεγε στους αστυνομικούς, δεν μπορούσε να καταλάβει τι συνέβη. Ο δικηγόρος Ολυμπιάδας εξηγεί τι έγινε με τα 1.800 ευρώ, τι έκαναν οι παράγοντες και τι λέει ο αθλητής που τους κατηγορεί. Μήνυση στον αθλητή της Ολυμπιάδας έκαναν οι παράγοντες της ομάδας μετά την σύλληψή τους για εκβιασμό, έχοντας λάβει προσημειωμένα 1.800 ευρώ. Η Ολυμπιάδα υποστηρίζει πως έχει συμβόλαιο με προγενέστερη υπογραφή του παίκτη, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε να καταβάλει εγγύηση 1.800 ευρώ, ώστε να μην γίνει μεταγραφή του σε άλλη ανταγωνιστική ομάδα σε χρονικό διάστημα 3 ημερών, οπότε και θα του επέστρεφαν τα χρήματα. Η ομάδα υποστηρίζει δηλαδή πως τα χρήματα δεν ήταν προϊόν εκβιασμού, αλλά αποτελούσαν συμφωνημένη με τον παίκτη εγγύηση. Είναι μια μήνυση εκτός λογικής, εκτός πραγματικότητας.
Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ του Αθλητικού Σωματείου νόμιμη, υπογεγραμμένη και από τον παίκτη και από το Διοικητικό Συμβούλιο, να μεταγραφεί ο παίκτης χωρίς κανένα χρηματικό ποσό σε άλλη ομάδα που επιθυμούσε πλην ανταγωνιστικών. Θα μπορούσε η Ολυμπιάδα να μην το δώσει μεταγραφή, δεν ήθελε να του στερήσει τη δυνατότητα να συνεχίζει να αγωνίζεται. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν του έδωσε τη δυνατότητα υπό τον όρο να της καταβάλει 1.800 ευρώ σαν εγγυοδοσία, χρήματα που θα τα επέστρεφε πίσω μετά από λίγες μέρες. Θα πρέπει να πω ότι προσημειώθηκαν χρήματα, πρόκειται περί αστειότητας αν μη τι άλλο, για συναλλαγή, για συμφωνία η οποία έγινε φανερά με απόφαση συμβουλίου και με συμφωνητικό το οποίο υπέγραψε ο παίκτης και έλαβε αντίγραφο. Δικαστήριο τελικά δεν έγινε και θα οριστεί η τακτική δικάσιμος. Κατηγορούμενοι θα είναι τόσο οι δύο παράγοντες όσο και ο παίκτης. Στο ερώτημα για ποιον λόγο δεν πήγε ο πρόεδρος της ομάδας να παραλάβει τα χρήματα της εγγύησης, η Ολυμπιάδα τονίζει πως ο πρόεδρος απουσίαζε και έτσι ανέλαβαν την υποχρέωση οι δύο παράγοντες. Ωστόσο, ο παίκτης επιμένει στη μήνυσή του και στα όσα υποστηρίζει. Οι δύο παράγοντες συνελήφθησαν από αστυνομικούς την ώρα της συναλλαγής με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Μέσα στην δικογραφία, δηλαδή, μέσα στην ποινική δικογραφία, είναι συνημμένο το αντίγραφο του συμφωνητικού για την λήψη του ποσού των 1.800 ευρώ και για το λόγο που αυτό το ποσό έλαβε η Ολυμπιάδα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τα μέλη της. Γιατί προχώρησε τόσο πολύ το θέμα, όσο υπήρχαν όλα τα στοιχεία? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό καθενός, ούτε του μηνυτή, ούτε άλλων τρίτων για ποιο λόγο έγιναν αυτά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι όσον αφορά τον νομικό κόσμο και τον αθλητικό, ο οποίος γνωρίζει, η μοναδική του περιέργεια είναι αν πράγματι υπάρχει συμφωνητικό και αν πράγματι έχουν γίνει αυτά. Από τη στιγμή λοιπόν που γνωρίζουν ότι υπάρχει, έχουν εκπλαγεί και γελάνε για όλη αυτή την ιστορία. Ο αθλητής υποστηρίζει πως δεν του έδιναν το δελτίο του για να φύγει και πως ουσιαστικά του ζήτησαν χρήματα για να του το δώσουν. Η ομάδα υποστηρίζει πως ούτως ή άλλως θα του το έδιναν με τον όρο να μην κάνει μεταγραφή σε ανταγωνιστική ομάδα. Άγνωστοι έσπασαν με βαριοπούλες τις τζαμαρίες του καταστήματος Ιντέα με σκοπό να κλέψουν. Ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών που έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος Ιντέα με βαριοπούλες στο Χήμαρο Παναγίτσα και άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν μέσα στο χώρο κρατώντας βαριοπούλες και αφαίρεσαν κάποια είδη. Όμως δεν εγνωρίζουμε το μέγεθος της κλοπής, καθώς το πολυκατάστημα έχει μέσα δεκάδες χιλιάδες είδη προς πώληση. Ανατροπή στις αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες. Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι πολίτες δεν χρειάζεται να πληρώσουν παράβολα για να υποβάλουν αντιρρήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πληρώσουν χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα πρέπει όμως να τεκμηριώνουν νομικά τον ισχυρισμό τους. Οι δασικοί χάρτες έφεραν τα πάνω κάτω για εκατομμύρια πολίτες, οι οποίοι είδαν την περιουσία τους να μετατρέπεται σε δάσος από τη μία μέρα στην άλλη. Το κράτος καλεί όσους έχουν αντιρρήσεις να πληρώσουν παράβολο για να τις καταθέσουν. Ωστόσο, μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανατρέπει τα δεδομένα. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να πληρώσουν παράβολα για να υποβάλουν αντιρρήσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πληρώσουν χρήματα για να μπορέσουν να κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το όφελος για τους στιγόμενους πολίτες είναι διπλό. Πρώτον, γλιτώνουν το κόστος των παραβόλων και δεύτερον και σημαντικότερον έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι οι αντιρρήσεις δεν είναι κάτι απλό και αυτό διότι τους ίδιους λόγους τώρα θα πρέπει να τους προβάλλουν κατευθείαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και φυσικά είναι φανερό ότι αυτό δεν ανήκει στο γνωστικό αντικείμενο ούτε δασολόγων ούτε τοπογράφων αλλά νομικών και μάλιστα με μεγάλη εξειδίκευση στα δασικά θέματα λόγω της πολυπλοκότητος και της ευρύτητος του αντικειμένου. Είναι μια καλή αρχή. Οι πολίτες ήδη έχουν επιβαρυνθεί σχετικά με την ακίνητη τους περιουσία με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Με τον ΕΦΗ, αυτή τη στιγμή έχουν τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι χρήζουν τοπογραφικό διάγραμμα και έξοδα μηχανικού, χρήζουν νομικών συμβουλών από δικηγόρους και σε κάθε για να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους και υπάρχουν και πάρα πολλά λάθη. Άρα, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε κατεύθυνση προς την απλοποίηση και προς την ελάφρυνση του κόστους είναι προστατική κατεύθυνση. Πράγματι, η ανατροπή και το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε αυτό το οποίο ήταν αυτονόητο, ότι δεν μπορούν οι πολίτες να επιβαρύνονται άλλο
διότι δεν υπάρχει πια η δυνατότητα να επιβαρύνονται με επιπλέον παράβολα, με επιπλέον δικαστικά έξοδα, διότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια. Οι δασικοί χάρτες, ναι μεν έπρεπε κάποια στιγμή να έρθουν και να ισχύσουν, αλλά με τον τρόπο που ήρθαν, σήμαιναν ταλαιπωρία για τους πολίτες. Εδώ όμως ξεκινάει μία άλλη ενδεχόμενη παγίδα για τους πολίτες, αφού όταν θα κυρωθεί ο δασικός χάρτης μιας μεγάλης περιοχής, τότε η προθεσμία για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι 60 ημέρες, δεν θα είναι αρκετή για τον πολίτη να σκεφτεί και να καταλάβει και τότε να προσφύγει σε νομικό για να ασκήσει αίτηση κυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με σωστούς νομικούς λόγους, μετά από εντελεχή έρευνα και αξιολόγηση των δικών του στοιχείων. Και αυτός που θα προσφύγει χωρίς να πληρώσει το παράβολο, να ξέρει γιατί προσφεύγει. Να έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει, διότι η προθεσμία των 60 ημερών που δίδεται για να προσφύγει κάποιος στη Βουλή Επικρατείας, εάν δεν έχει όλα τα δεδομένα, δεν είναι μεγάλη, είναι πολύ μικρή. Και κινδυνεύει να χάσει το πλεονέκτημα της μη καταβολής χρημάτων από το μειονέκτημα του ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι αναγκαία για να προσφύγει στη Βουλή Επικρατείας. Ο κάθε πολίτης που θέλει να υπερασπιστεί την περιουσία του θα πρέπει να είναι έτοιμος, έχοντας τις συντεταγμένες των εκτάσεών του που θίγονται και έχοντας επιλέξει το νομικό της επιλογής του και να του έχει δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία πολύ πριν από την έναρξη της προθεσμίας των 60 ημερών. Αλλιώς μέσα σε έναν γενικευμένο συνωστισμό δεν θα είναι δυνατόν να γίνει ούτε σωστή και μάλλον ούτε καν αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ευρεία σύσκεψη φορέων το πρωί για το νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Δείτε στο ρεπορτάζ ποια προβλήματα αντιμετωπίζει. Σύσκεψη φορέων πραγματοποιήθηκε το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας για τα κτηριακά θέματα, τη μεταστέγαση του πρώην 409 νοσοκομείου αλλά και του νοσημάτων θώρακος, αλλά και των 150 περίπου κλινών και τμήματων που μένουν πια άστεγα, που είναι απαραίτητα για μια αξιοπρεπή και δωρεάν υγεία. Οι φορείς ζητούν νέες κτηριακές υποδομές, επαρκή χρηματοδότηση αλλά και στελέχωση ιατρικού, διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το κτίριο του 7 ορόφου, συν η νέα πτέρυγα, συν το ταχύρυθμο, δεν μπορούν να στεγάσουν πάνω από 320 κρεβάτια. Όταν ο οργανισμός λοιπόν προβλέπει ανάπτυξη 465 κλινών, αντιλαμβάνεστε ότι 150 κλίνες μένουν άστεγες, όπως μένουν άστεγες και άλλες δομές και υπηρεσίες που είναι άκρως απαραίτητες για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Αφού εξαντλήσαμε όλα τα όρια να δώσουμε να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι χρειάζονται περαιτέρω κτηριακές υποδομές και αφού δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα, θεωρήσαμε σωστό και πρέπει να γίνει αυτή η σύσκεψη φορέων, έτσι ώστε αυτή την υπόθεση να την πάρουν οι φορείς στα χέρια τους, προκειμένου δηλαδή να διεκδικήσουμε ο Άγιος Ανδρέας να γίνει ο πραγματικός ένας εκ των δύο πυλώνων της υγείας στην περιοχή μας. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνο εάν και εφόσον φτιαχτούν αυτές οι επιπλέον κτηριακές υποδομές. Πέρα από τις κτηριακές υποδομές, χρειάζεται και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και γιατρών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καταγράφουμε πάνω από 400 κενές οργανικές θέσεις. Ο πάλε ποτέ προϋπολογισμός των 53 εκατομμυρίων ευρώ έχει φτάσει σήμερα να αγγίζει μόλις το 13-14 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει δυνατότητα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει και όπως αρμόζει σε αυτό το νοσοκομείο. Έναν άνδρα που είχε μπει στην θάλασσα στην Τερψιθέα και παρέμενε εκεί για 2 ώρες, έσωσαν άνδρες του λιμενικού αλλά και της αστυνομίας. Αρνείτο να συνεργαστεί και χρησιμοποίησαν σκοινιά για να τον βγάλουν έξω και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο με υποθερμία. Ο άνδρας είχε βουτήξει μέσα στη θάλασσα, στην Τερψιθέα, κοντά στο δημοτικό πάρκινγκ χθες το βράδυ και παρέμενε εκεί επί 2,5 ώρες. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Προσπάθησαν να πετάξουν σκοινιά και να το τραβήξουν. Εκείνος όμως αρνήθηκε. Δεν συνεργαζόταν. Απαιτήθηκε η συνδρομή του λιμενικού και της αστυνομίας. Τελικά κατάφεραν να τον περισσώσουν και με υποθερμία τον μετέφεραν γρήγορα στο νοσοκομείο. Πρόκειται για άτομο διαταραγμένο ψυχικά που έμεινε στο νερό σχεδόν για 2 ώρες. 35.000 κλήσεις έδωσε ο Δήμος σε οδηγούς που είχαν σταθμεύσει παράνομα το αυτοκίνητό τους παρά το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Παρά το μικρό αντίτιμο του παργομέτρου, μόλις 30 λεπτά, οι περισσότεροι δεν πλήρωναν. Στις
500.000 αν έρχονται οι ξυστές κάρτες που έχει διαθέσει ο Δήμος Πατρέων για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης λίγο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την επαναλειτουργία του. Από 150 έως 200 κλήσεις ανά ημέρα επιδίδει το προσωπικό του τμήματος κοινόχρηστων χώρων για οχήματα που βρίσκει σταθμευμένο στο σύστημα χωρίς να έχουν ξύσει κάρτα. Υπάρχει μια στάνταρ, δηλαδή το 30% περίπου και στο προηγούμενο σύστημα που εφαρμόστηκε χρόνια στην Πάτρα, ήταν σταθερά παρανομούσε. Δεν πλήρωνε κλήσεις μάλλον και οπότε δεν ξέρουμε αν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το ποσοστό και με το παρόν σύστημα. Είναι θέμα συνείδησης καθαρά. Δεν νομίζω ότι παίζει κανένα παιδείας και... Η ελεγχόμενη στάθμευση ξαναμπήκε στη ζωή των Πατρινών τον Οκτώβριο του 2016. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι του τμήματος κοινοχρήστων χώρων επιτηρούν το σύστημα και βεβαιώνουν παραβάσεις στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν συμμορφώνονται με αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του τμήματος διατίθεται καθημερινά περίπου 2.200 κάρτες. Οι παραβάσεις τώρα που έχουν βεβαιωθεί στον περίπου ένα χρόνο λειτουργίας του συστήματος ανέρχονται στις 35.000 και από αυτές έχουν πληρωθεί στο Δημοτικό Ταμείο οι 15.000 κλήσεις. Θα τα εξετάσουμε όλα αυτά και με τους συναρμόδιους. Είναι και τροχέα που ξέρετε πολύ καλά ότι έχει λόγο σε αυτά, επομένως θα τα εξετάσουμε μέσα στο μήνα. Το ποσοστό της παραβατικότητας υπολογίζεται στο 40%, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν καθημερινά 1.800 με 1.900 οδηγοί που σταθμεύουν στο σύστημα χωρίς να προμηθεύονται κάρτα, όπως θα δείτε και στα πλάνα. Παράσταση διαμαρτυρία στον ΟΑΕΔ από συμβασιούχους των ΟΤΑ. Διεκδικούν επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους μετά το τέλος του προγράμματος. Συμβασιούχοι των Δήμων σε απόγνωση πήγαν σήμερα στα γραφεία του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα τελειώνει και θα είναι άνεργοι. Όμως δεν έχουν δικαίωμα ούτε καν για κάρτα ανεργίας και επίδομα. Ζητούν επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλους μετά το τέλος του προγράμματος. Κάποιοι είναι οικογενειάρχες, άλλες είναι εργαζόμενες μητέρες με τρία παιδιά και τα ζουν μόνες τους. Τι θα απογίνουν, αυτό είπαν σήμερα στη δίκηση του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, απάντηση δεν έλαβαν. Τους παρέπεψαν στους ανώτερους. Σήμερα το Συνδικάτο Τάνομο Χαΐας προγραμμάτισε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΑΕΔ με το αίτημα που είναι επίγον τέλος πάντων να εφαρμοστεί άμεσα το να ενταχθούν όλοι στο Ταμείο Ανεργίας οι άνεργοι, αυτοί που ήταν 8 μήνες στο Δήμο της Πάτρας, οι ωφελούμενοι όπως τους λέει ο ΑΕΔ, πολλοί από αυτούς δεν δικαιούνται να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Δηλαδή με τις προϋποθέσεις που έχει βάλει ο ΑΕΔ τους απαγορεύει στην ουσία να ενταχθούν στο Ταμείο Ανεργίας. Ήρθαμε να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Μας λένε ότι για να μπει στο Ταμείο Ανεργίας χρειάζονται 160 ένσημα τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν μας λένε όμως πώς θα τα βρούμε τη στιγμή που για να μπούμε εμείς στο Ταμείο έπρεπε να είμαστε μακροχρόνια άνεργοι. Έτσι πήραμε τα μόρια για να μπούμε. Και τα ένσημα που ζητάνε είναι 160 τα δύο τελευταία χρόνια και εμείς βγαίνουμε από το 8μηνο με 200 ένσημα. Και είπαμε πάνω εδώ στη διοικήτρια να μας απαντήσουν. Είναι αδικία αυτό το πράγμα. Πώς θα επιβιώσει ο κόσμος? Σας απάντησαν κάτι? Μας απάντησε ότι θα τα μεταφέρουν στην παραπάνω διοίκηση. Η παραπάνω διοίκηση θα τα μεταφέρει στα κεντρικά που θα συνεργαστεί με το Υπουργείο για να μας δώσουν απάντηση. SOS για τα καμένα στη Δυτική Αχαΐα. Οι Δημαίοι καλούν σε αναδάσωση. Φόβος για πλημμύρες με τις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις. Πάνω από 13.000 στρέμματα κάηκαν. Δράση αναλαμβάνουν οι ανήσυχοι Δημαίοι, μια ομάδα νέων ανθρώπων που εμφανίστηκε στο Facebook με χίλιους και πλέον φίλους, ενώ σιγά σιγά από ό,τι μαθαίνουμε δυναμώνει και η κοινωνική της δράση. Μετά την αποκατάσταση των πληγέντων από την πυρκαγιά, όλοι εμείς ως ανήσυχοι και υπεύθυνοι Δημαίοι πολίτες, σε συνεργασία με το Δασαρχείο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε εκστρατεία αναδάσωσης της περιοχής. Όλοι μαζί μπορούμε. Είναι η μόνη λύση ώστε να ξαναπρασινίσει η περιοχή. Γράφουν και καλούν όλο τον κόσμο να βοηθήσει.
Την ίδια ώρα, καταγραφή των ζημιών και άμεση πίστοση των αποζημιώσεων ζητά ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Νικολάου. Την ίδια ώρα, καταγγέλει πως η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στα αντλιοστάσια, παρότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη. Αυτοψία σε έργα υποδομής και σε επιχειρήσεις της Δυτικής Αχαΐας προχωρούν ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας για να καταγράψουν τις ζημιές που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα που έκαψε συνολικά 13.800 στρέμματα σε 6 περιοχές του Δήμου. Βεβαίως, αυτό που ζητούν από την πολιτεία και την περιφέρεια είναι να ολοκληρωθεί άμεση καταγραφή των ζημιών και οι πολίτες που είδαν τις περιουσίες τους και τις καλλιέργειές τους να γίνονται στάχτη, άμεσα να αποζημιωθούν. Και η πολιτεία και η περιφέρεια και πολλοί φορείς έσκυψαν στο πρόβλημά της, διότι από ό,τι ξέρετε κύριε Φλαμή, έρχεται ο δεύτερος πυρήνος εφιάλτης που είναι οι πλημμύρες. Η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει άμεσα, ξεπερνώντας πολλές γραφειοκρατικές δυσκολίες και εμπόδια, ώστε ο Δήμος να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί και να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες που είναι απαραίτητες ώστε να σώσουμε ό,τι απέμεινε. Εντύπωση από την άλλη προκαλεί η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε πρόγραμμα διακοπών στα τηλεοστάσια, ακόμη και σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πυρκαγιάς. Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, η πολιτεία αποφασίζει να κηρύσει το Δήμο της Δυτικής Αχαΐας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνέπεια των καταστροφικών πυρκαγιών. Και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, η ΔΕΗ απέστειλε πρόγραμμα διακοπών στα τηλεοστάσια της ΔΕΙΑ Δημαίων με ημερομηνία έναρξης σήμερα, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου. Όταν ο Δήμος είναι σε κατάσταση έξ ανάγκης να κόβουμε τα τηλεοστάσια της ΔΕΗ, δεν αφισβητεί κανείς άλλωστε την οφειλή. Είναι μια παθογένεια που έρχεται από πολύ παλιά. Μπήκε εγγυητής ο Δήμος, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και περιμένουμε την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ζητούμε λοιπόν τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων για να μπορέσει ο Δήμος να ανασάνει και αυτή την περίοδο την επικίνδυνη να μην ζήσουμε μια πάλι τέτοια περιπέτεια. Τροχείο με 5 οχήματα πριν από την πλατεία Όλγα στο απόγευμα. Ένα γιοταχή ακινητοποιήθηκε κάθετα. Το αυτοκίνητο που βλέπετε εκινείται στην οδό Μιχαλακοπούλου προς την πλατεία Όλγα το μεσημέρι της Δευτέρας. Ένα όχημα κατέβαινε από τη Ζαΐμη. Ο οδηγός παραβίασε το στόπ και έγινε η σύγκρουση. Μάλιστα, το αυτοκίνητο που βλέπετε στριφογύρισε μπροστά από το κατάστημα Ζολώτας και ακινητοποιήθηκε κάθετα στον δρόμο. Όμως τύπησε άλλα 3 οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην οδό. Από τη σύγκρουση υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Ένα ακόμη τροχαίο αυτή τη φορά στην Κωνσταντινούπολεως. Αυτοκίνητο στριφογύριζε και καβάλισε πεζοδρόμιο. Σύγκρουση 3 οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα στη συμβολή των οδών Κωνσταντινούπολεως και Φαβιέρου. Ο οδηγός του ασημή αυτοκινήτου εκινείται κανονικά στην οδό Κωνσταντινούπολεως, όταν ξαφνικά είδε μπροστά του, στη διασταύρωση με τη Φαβιέρου, ένα αγροτικό όχημα που οδηγούσε Ρωμά. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, ενώ στη συνέχεια το ασημή όχημα διέγραψε μια τρελή πορεία στην Κωνσταντινούπολεως και συγκρούστηκε με ένα ακόμη όχημα και τελικώς κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο. Ήταν να πάμε για το κέντρο. Ναι. Και βρέθηκε ένα αγροτικό μέσα στη μέση εδώ, ο οποίο βρήκα εγώ, μαζί με τον κύριο λίγο. Και έγινε το αγροτικό έφυγε. Το αγροτικό έφυγε, εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε, εγκατάλειψε δηλαδή ουσιαστικά. Εσείς κινείστε Κωνσταντινούπολεως εδώ. Ναι, άρα προτεραιότητα. Ο οδηγός του αγροτικού μετά την σύγκρουση εξαφανίστηκε. Δεν γνωρίζω προς τα που κατεύθυνση, προς τα που πήγε. Τα αυτοκίνητα σας. Με εγώ με τις βούλες που έβρανα εκείνο θα κοίταγα που πάει. Μεγάλη ζημιά σε αμάξι. Μεγάλη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μπήκαμε με την κάμερα του Πάτρας TV μέσα στο κολυμπητήριο Πεπανός. Δείτε τις παρεμβάσεις της νέας διοίκησης του ΠΕΑΚ. Το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο Αντώνιος Πεπανός ξαναβρίσκει την παλιά του έγκλη. Η νέα διοίκηση του ΠΕΑΚ Πατρών έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του Ολυμπιακού Κολυμπητηρίου. Για 2 χρόνια συνεχόμενες, οι διοικήσεις που είμαστε, οι δικοί μας και οι προηγούμενοι, έχουν κάνει μια διαδικασία που καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ κοστοβόρα. Έχουμε αδειάσει τις πισίνες, έχουμε κάνει όλες τις βελτιώσεις απαραίτητες και την προηγούμενη φορά και τώρα. Και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Έχουν καθαριστεί τα πάντα, δεν υπάρχει πουθενά ίχνος, μούχλας ή οτιδήποτε άλλο. Όλες οι δεξαμενές είναι πεντακάθαρες, καθώς επίσης και όλοι οι αγωγοί που φέρνουν και το νερό και που την καθαρίζουν. Πλέον μπορούμε να πούμε ότι η πισίνα έχει φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο και το μόνο που μας μένει να συνεχίσουμε είναι να αλλάξουμε τα φώτα και να κάνουμε το φωτισμό LED, πράγμα που το έχουμε κάνει στους εξωτερικούς χώρους. Εντυπωσιακή είναι και η αλλαγή του εξωτερικού χώρου από τα μέλη της διοίκησης. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουμε
Αν θέλετε και τους κήπους και τα δέντρα με κλαδέματα, θα περιμένουμε και κάποια δέντρα για να προσθέσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι το περιβάλλον πρέπει να είναι κοντά και με τον αθλητισμό και να έχουμε καλό περιβάλλον. Και το κυριότερο είναι αποκαταστήσαμε τα κάγκελα και ζημιές και φθορές που είχαν στα κάγκελα από τροχαία ατυχήματα που είχαν γίνει στην είσοδο, αλλά και γύρω-γύρω, καθώς και τις μπάρες εισόδου και εξόδου, που εδώ και μια δεκαετία ήσανται κατεστραμμένες και κανείς δεν είχε βάλει χέρι. Η κάμερα του Πάτρας TV βρέθηκε στην καρδιά του κολυμβητηρίου, εκεί που τεράστια μηχανήματα δουλεύουν ασταμάτητα 24 ώρες το 24ωρο για την σωστή λειτουργία της πισίνας, του κλιματισμού και των υπόλοιπων λειτουργιών του κτηρίου. Και εκεί, με παρέμβαση της διοίκησης, έχουν γίνει ήδη σημαντικές παρεμβάσεις. Πραγματική έννοια και η λειτουργία του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου της πόλης μας είναι πραγματικά κάτω από τις δεξαμενές που βλέπουμε πάνω, που βλέπει ο κόσμος και τις χαίρεται. Γενικότερα εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση, 24ωρη παρακολούθηση, γιατί έχουμε 24ωρη λειτουργία. Είναι ότι έχουμε κάνει μια σοβαρή παρέμβαση μαζί με τα κομπερσέρ που είναι δίπλα του κλιματισμού. Βέβαια εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια πιο επιστερωμένη συντήρηση γενικότερα, γιατί έχουμε κάτι κυκλοφορητές, κάτι άλλα. Άρα και λοιπόν θα έχουμε ένα κολυμβητήριο, το οποίο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και με τις κουβέντες που κάνω γενικότερα με τους αδέλφους παντού, είναι ότι θα είμαστε σε θέση να φιλοξενήσουμε πλέον αγώνες και ευρωπαϊκών προδιαγραφών και οτιδήποτε μας ζητήσουν. Αυτό εδώ και αυτό το συγκρότημα κάτω είναι ας πούμε η καρδιά. Θα το πούμε η καρδιά. Είναι η ανακυκλοφορία του νερού, το οποίο το παίρνει από τις εξαμενές, το φιλτράρει και το ξαναεπιστρέφει. Τώρα είναι σε μια κατάσταση που είμαστε σε ένα τέλειο. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το Πάτρας TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Σου αρέσει να την ψάχνεις με τη μόδα και τις νέες τάσεις στα γυαλιά ηλίου? Στο Hot Style, στην Κολοκοτρώνη 34, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, θα βρεις το νέο σου στέκι. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.